Έχετε επαφή με την Περιφέρεια Ιωνισιών, είστε κοντά σε αυτά τα ζητήματα. Στηρίζετε προσπάθειες ανάπτυξη μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχετε επικοινωνία με του ανθρώπου που διανύουν την πρώτη του θητεία σε αυτό το καινοτόμο, θα έλεγε κανεί, ζήτημα τη περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Όπου μα έχει ζητηθεί βοήθεια ή επαφέ εδώ με ανθρώπου που γνωρίζουν καλά τον τρόπο διαχείριση των προγραμμάτων, την έχουμε δώσει. Δυστυχώ συχνά η περιφερειακή διοίκηση λειτουργεί με μια αυτάρκεια και με μια αίσθηση ότι μπορεί να ελέγξει και να γνωρίζει όλες τι λεπτομέρειε ενό τόσο δύσκολου φακέλου όπω είναι ο φάκελο του ΕΣΠΑ. Εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου που λειτουργούμε στην Ευρώπη, που έχω, μιλάμε καθημερινά για τα θέματα αυτά με δεκάδε ανθρώπου που τα χειρίζονται. Είμαστε στη διάθεση όλων των περιφερειακών αρχών. Σας Πόσο μάλλον του τόπου. Ποτέ δεν μα έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Ποτέ. Και αυτό αν θέλετε, είναι και το προσωπικό μου παράπονο και είναι καλή ευκαιρία που μου δίνετε την δυνατότητα μέσα από την εκπομπή σας να το θέσω. Ποτέ δεν μα έχει ζητηθεί μια συνεργασία που κι εγώ και όλοι μου οι συνάδελφοι, θα τη δώσουμε με μεγάλη χαρά. Ειδικά όταν αφορά δικέ μα περιφέρειε, περιφέρειε από όπου είμαστε γέννημα θρέμα, ε, λειτουργούν με μια αυτάρκεια η οποία εκ του αποτελέσματο κρίνεται δυστυχώ. Και κρίνεται αρνητικά. Γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για τον τόπο μα, αν ήμασταν όλοι μαζί και αν δίναμε όλοι το μεγαλύτερο μέρο των γνωριμιών μα, των επαφών μα, των γνώσεών μα για το θέμα αυτό. Δηλαδή, ειδικά με του ευρωβουλευτέ, απλώ αυτό θέλω να σα πω. Η χώρα μας επενδύει σε κάποιους ανθρώπους, 22 ανθρώπους, τους οποίους στέλνει εδώ. Δεν πρέπει να τους αξιοποιήσει. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Ή συμβαίνει σε ένα πολύ, πολύ, πολύ μικρό επίπεδο που αφήνοντάς τους ουσιαστικά να αξιοποιεί τους. Και έχω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε ε, να είστε καλά. σήμερα μαζί μας. Είναι, εγώ σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου να είμαι στο περιφερειακό κανάλι των Ιων Ιωνίων